Ιησούς και της εν της μνήμασι. Ουιν χαρισάμενος. Είμαστε στο 27ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και εσύ ως πρώτο Θεός θα τελειώσουμε και το 28ο μέχρι το τέλος του Ευαγγελίου εν συντομία και να μείνουμε λίγο περισσότερο στα γεγονότα της Αναστάσεως. Ο Ιησούς παραδίνεται στον Πιλάτο και αυτό το έκαναν οι αρχιερείς για να τον καταδικάζουν σε θάνατο επειδή οι ίδιοι δεν μπορούσαν, δεν είχαν εξουσία οι Ιουδαίοι να σκοτώσουν. Το έκαναν για να τον βγάλουν από τη μέση και τον παρέδωσαν στην Ρωμαϊκή αρχή. Ο Ιούδας, όπως ξέρουμε όλοι, που πρόδωσε τον Χριστό, μεταμελήθηκε, άλλαξε δηλαδή γνώμη, αλλά δεν μετάνιωσε, διότι δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη για αυτό που έκανε, από εκείνους που έπρεπε να ζητήσει. Αν είχε επιστρέψει στους Αποστόλους και είχε ζητήσει συγγνώμη για αυτό που είχε κάνει, να είσαστε σίγουροι ότι σήμερα θα ήταν μέσα στους Αποστόλους. Δεν θα το αναπέριπτε ούτε ο Κύριος ο Αναστάς, ούτε η πρώτη Εκκλησία. Και με ενώπιον του Συνεδρίου των Ιουδαίων λέει ότι αμάρτησα γιατί έστειλα στον θάνατο έναν αθώο άνθρωπο. Αυτοί του αποκρίθηκαν και μας τι μας νοιάζει, δικό σου είναι το κρίμα. Του μετέθησαν όλη την ευθύνη επάνω του και τότε εκείνος πέταξε τα αργύρια στο ναό, έφυγε και πήγε και κρεμάστηκε. Οι αρχιερείς μάζεψαν τα χρήματα από κάτω και είπαν ότι αυτά τα χρήματα στάζουν αίμα, είναι γεμάτα αίμα και δεν επιτρέπεται να μπουν στο χρηματοκιβώτιο του ναού. Έκαναν σύσκεψη και αποφάσισαν να αγοράσουν με αυτά ένα χωράφι, το χωράφι του Κεραμαία για να θάβουν τους ξένους, όσους δεν ήταν Ιουδαίοι. Γι' αυτό το χωράφι εκείνο ονομάστηκε, λέει, Αγρός Αίματος, μέχρι και τη σημερινή ημέρα. Βγήκε έτσι αληθινό αυτό που είχε προφητεύσει ο προφήτης Ιερεμίας και πήραν, λέει, τα 30 αργύρια, όσο τον εκτίμησαν οι Ισραηλίτες πως αξίζει και τα έδωσαν για το χωράφι του Κεραμαία, έτσι καθώς με πρόσταξε ο Κύριος. Καταδίκη του Ιησού ενώπιον του Ρωμαίου διοικητή. Ξέρουμε όλοι πως έγινε αναλυτικά. Ύστερα στον 27ο στίχο αναφέρει αναλυτικά στα προηγούμενα το πως έγινε η καταδίκη, το ότι οι Ιουδαίοι τελικά δεν δέχθηκαν να είναι ο Χριστός εκείνος ο οποίος θα αφαιθεί για τις ημέρες του Πάσχα ελεύθερος, αλλά δέχθηκαν έναν μεγάλο εγκληματία να τον ξαναδεχθούν στην κοινωνική διάσταση που ζούσαν. Αυτός ο εγκληματίας ήταν ο γνωστός σε όλους Βαραβάς. Ο Πιλάτος όμως, μέχρι και την τελευταία στιγμή, δεν μπορούσε να πιστεί ότι αυτός ο άνθρωπος που του έφεραν είχε κάνει κάτι για το οποίο έπρεπε να καταδικαστεί. Και έτσι, λέει, παίρνει νερό και πλένει τα χέρια του, όλοι ξέρουμε, τον ύπτο τα σχήρας μου, ως άλλος Πόντιος Πιλάτος, το λέμε μέχρι σήμερα, και εκείνος είπε ότι εγώ είμαι αθώος για το αίμα αυτού του δικαίου, το κρίμα είναι πάνω σας, εσείς τέτε. Και αποκρίθηκε όλος ο λαός και είπε, το αίμα του πάνω μας και, πάνω στα παιδιά μας. Τότε τους άφησε ελεύθερο τον Βαραβά όπως του είχαν ζητήσει, ενώ τον Ιησού τον μαστίγωσε και τον παρέδωσε για να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτες του Πιλάτου πήραν τον Ιησού στο διοικητήριο και μάζεψαν γύρω του όλη τη φρουρά. Του έβγαλαν τα ρούχα και τον έντυσαν με μια κόκκινη χλένη. Επέλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια και του το φόρεσαν στο κεφάλι σαν στέμμα. Και στο δεξί του χέρι του έβαλαν ένα καλάμι. Και να όλα αυτά τα έκαναν για να τον περιπέξουν και να φωνάξουν «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Έπειτα τον έφτισαν, του πήραν το καλάμι και με αυτό τον χτυπούσαν στο κεφάλι. Υπέφερε δηλαδή ενώπιον όλων. Και αφού τον περιπέξανε,
του έβγαλαν και το ένδυμα που του είχαν φορέσει, τη χλένη, τον έντυσαν με τα ρούχα του και τον πήγαν να τον σταυρώσουν. Βγαίνοντας, λέει, από το δικητήριο, οι στρατιώτες βρήκαν κάποιο Σίμωνα από την Κυρήνη και τον αγκάλεψαν να σηκώσει το σταυρό του Ιησού, διότι ο Χριστός από τα βασανιστήρια, από την αφαγία και την ταλαιπωρία, ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση και έτσι δεν μπορούσε να αντέξει το βάρος του σταυρού που ήταν πολύ βαρύ ξύλο. Όταν έφτασαν έτσι στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς, στα ελληνικά λέει ο Γολγοθάς λέγεται κρανίου τόπος. Έτσι λέγεται ο Γολγοθάς, κρανίου τόπος. Έδωσαν στον Ιησού να πιει ξύδι ανακατεμένο με χολή. Όταν όμως το γεύτηκε, εκείνος δεν ήθελε να το πιει γιατί τους είχε ζητήσει το πιο απλό, είχε ζητήσει νερό. Ύστερα, λέει, τον σταύρωσαν και στη συνέχεια μοιράστηκαν τα ρούχα του, τραβώντας, βάζοντας κλήρο. Και κάθισαν εκεί και τον φύλαγαν. Πάνω από το κεφάλι του έβαλαν μια επιγραφή με την αιτία της καταδίκης. Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Αυτό έγραφε η ιστορική επιγραφή του Σταυρού του Χριστού. Σήμερα ο Σταυρός γράφει ο βασιλεύς της δόξης. Διότι για εμάς ο Σταυρός δεν είναι πλέον σύμβολο ατιμώσεως και τιμωρίας, αλλά είναι σύμβολο ευλογίας και αθανασίας, αφού σε Αυτόν προσιλώθηκε, σε Αυτόν τοποθετήθηκε, σε Αυτόν σταυρώθηκε ο Δημιουργός όλου του κόσμου. Σήμερα κρεμάται επί ξύλου, το ακούμε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, ο ενίδασε την γη κρεμά σας. Αυτός που δημιούργησε την γη και την κρέμασε, λέει, πάνω στα νερά. Δεξιά και αριστερά του συσταυρώθηκαν μαζί του δυο ληστές. Οι περαστικοί ηρωνεύονταν και κουνούσαν το κεφάλι τους και τον έβριζαν τον Χριστό, λέγοντας, «Εσύ είσαι που θα γκρέμιζες τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον ξανάχτισες? Σώσε τον εαυτό σου. Αν είσαι γιος του Θεού, κατέβα από τον Σταυρό». Τον προκαλούν ουσιαστικά τον Χριστό να απαντήσει δυναμικά αν είναι Υιός του Θεού. Και όμως δεν κατεβαίνει από το Σταυρό, αν και εκείνος είναι Υιός του Θεού και θα είχε όλη την εξουσία να τους απαντήσει όπως εκείνος ήθελε. Αλλά δεν θέλει να τους κάνει να πιστεύσουν με το ζόρι, αλλά θέλει ελεύθερα να τον εμπιστευτούν και να τον πιστέψουν. Το ίδιο και οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού τον περιέπαιζαν και του έλεγαν, «Άλλους έσωσες. Πολλές φορές είχες κάνει θαύματα ενώπιόν μας. Δεν μπορείς όμως να σώσεις τον εαυτό σου. Εάν είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ», λέγαν προς τους άλλους, προς το λαό, «ας κατέβει από το Σταυρό και θα πιστέψουμε σε αυτόν». Να είσαστε σίγουροι ότι ακόμη και να κατέβαινε ο Χριστός από το Σταυρό, οι Φαρισαίοι και οι υπόλοιποι άρχοντες του Ισραήλ θα έβρισκαν κάποια αιτία για να μην πιστέψουν σε εκείνον. Εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στον Θεό, ας τον γλιπτώσει λοιπόν τώρα αν τον θέλει, αφού είπε πως είναι Υιός του Θεού. Ο κάθε τους λόγος ήταν ερεθιστικός μόνο και μόνο για να πειράξουν τον Χριστό. Το ίδιο και οι ληστές σταυρώθηκαν μαζί του, τον περιγελούσαν. Από το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη. Γύρω στις 3 κράβγαζε ο Ιησούς με δυνατή φωνή. Το ξέρετε όλοι στα αραμαϊκά. Το είπε «Ηλί, Ηλί, λιμά, Ηλαμά, σαβαχθανή». Δηλαδή, «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Ένιωσε επάνω στο Σταυρό ότι ακόμη και ο Πατέρας του, ο Θεός Πατέρας, τον εγκαταλείπει. Είχε αυτήν την δύσκολη στιγμή. Αλλά οι άνθρωποι από κάτω νόμιζαν ότι ακόμη και αυτός ο διάλογος του Χριστού με τον Πατέρα του, αυτή η ερώτηση, αυτό το «γιατί», που πολλές φορές και εμάς μας βασανίζουν πολλά «γιατί». Γιατί να γίνει αυτός ο πρόωρος θάνατος,
γιατί να τύχει αυτό σε μένα, γιατί, πολλά γιατί. Και ο Κύριος είπε ένα γιατί, αλλά δεν το άφησε αναπάντητο. Ύστερα το απαντά ο ίδιος και δίνει απάντηση και κάνει το θέλημα του Πατέρα, όπως και πριν είχε πει, είχε ζητήσει να παρέλθει το ποτήριο τούτο από μου, το ποτήριο του μαρτυρίου είχε πει, αλλά ας γίνει Θεέ μου όπως εσύ θέλεις. Κάποιοι από αυτούς νόμιζαν ότι φωνάζει τον προφήτη Ηλία. Και αμέσως λέει ένας από αυτούς, πήγε και πήρε ένα σφουγγάρι, το βούτυξε πάλι στο ξύδι και αφού το στερέωσε πάνω σε ένα καλάμι, του έδωσε να πιει. Οι υπόλοιποι έλεγαν, άσε να δούμε αν θα έρθει ο προφήτης Ηλίας να το σώσει. Ο Ιησούς βγάζει, λέει πάλι, μια δυνατή κραυγή και άφησε την τελευταία του πνοή. Την ώρα που αφήνει την τελευταία του πνοή ο Χριστός, σκίζεται από άνωθεν έως κάτω το καταπέτασμα του ναού. Η κουρτίνα δηλαδή που χώριζε τα Άγια των Αγίων από την περιοχή των Αγίων, έξω από τα Άγια των Αγίων. Η γη σύστηκε, σεισμός μέγας έγινε. Έσπασαν, λέει, τα φόπετρες και άνοιξαν τα μνήματα. Πολλοί δίκαιοι, Άγιοι που είχαν πεθάνει, αναστήθηκαν και βγήκαν από τα μνήματα. Και μετά την Ανάστασή του Ιησού μπήκαν στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ και εμφανίστηκαν σε πολλούς ανθρώπους. Ο Ρωμαίος εκατόνταρχος και οι στρατιώτες που φύλαγαν μαζί τον Ιησού, όταν είδαν το σεισμό και όλα τα άλλα συμβάντα, φοβήθηκαν πάρα πολύ και είπαν, στα αλήθεια αυτός είναι Υιός του Θεού. Ο Ρωμαίος εκατόνταρχος είναι ο Άγιος Λογκίνος, ο εκατόνταρχος, που γιορτάζει τη 16η του Οκτωβρίου. Εκεί βρίσκονταν, λέει, και πολλές γυναίκες που παρακολουθούσαν από μακριά. Ενώ τον είχαν εγκαταλείψει οι μαθητές, οι γυναίκες μαζί με την Παναγία και τον Άγιο Ιωάννη ήταν σε απόσταση και παρακολουθούσαν. Ανάμεσά τους, λέει, ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή και η μητέρα των Υιών Ζεβεδαίου. Κατά το θηλυνό, το απόγευμα αυτής της μέρας, ένας άνθρωπος, πλούσιος με καταγωγή από την Αρημαθέα, που τον έλεγαν Ιωσήφ, και ήταν και αυτός μαθητής του Ιησού, μυστικός που δεν τον ήξεραν οι άλλοι, ήρθε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος διέταξε να του το δώσουν. Αφού λοιπόν ο Ιωσήφ πήρε το σώμα του Ιησού, το τύλιξε σε ένα καθαρό σεντόνι και το έβαλε επάνω στο δικό του καινούργιο μνήμα που ήταν λαξευμένο στο βράχο. Ούτε τάφο είχε προετοιμάσει ο Χριστός, δεν είχε δικό του τάφο και έτσι θάπτεται στον οικογενειακό τάφο του Ιωσήφ του από Αρημαθέας. Ύστερα κύλησε μια μεγάλη πέτρα και έκλεισε την είσοδο του μνήματος και έφυγε. Απέναντι από τον τάφο κάθονταν η Μαρία, η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία. Η άλλη Μαρία εδώ είναι η μητέρα του Χριστού, η Παναγία. Φυσικά θα έκλαιγε για το χαμό του παιδιού της, αλλά είχε και τη βεβαιότητα της Αναστάσεως, αφού ο ίδιος ο Χριστός πολλές φορές πριν είχε πει στους μαθητές για την Ανάσταση. Η Παναγία από τον Ευαγγελισμό ήξερε ότι εκείνο το παιδί που θα γεννήσει είναι κάτι το ιδιαίτερο ανάμεσα στους ανθρώπους, θα είναι Θεός και άνθρωπος μαζί και έτσι είχε στην καρδιά της αυτή την πληροφορία. Οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι δεν ησυχάζουν ακόμη και τώρα που είναι πεθαμένος ο Χριστός και πάνε όλοι μαζί στον Πιλάτο την άλλη μέρα που ήταν Σάββατο και του λένε, «Κύριε διοικητά, θυμηθήκαμε πως εκείνος ο λαοπλάνος είχε πει όταν ζούσε, σε τρεις μέρες θα αναστηθώ». Είναι το 12ο Ευαγγέλιο που ο ιερέας το λέει φορώντας πάντα ανοιχτά άμφια, διότι αναφέρεται
στην Ανάσταση μέσω των λόγων των γραμματέων και των Φαρισαίων και των αρχιερέων του Ισραήλ. Αυτοί θυμούνται για την Ανάσταση και σου λέει κάτσε να φυλάξουμε τον τάφο, λες και αν θα γινόταν η Ανάσταση θα μπορούσαν κάποιοι φύλακες του τάφου να κρατήσουν αυτό το μεγάλο γεγονός, να το κρατήσουν μυστικό. Γι' αυτό του λένε δώσε εσύ διαταγή να φρουρηθεί καλά ο τάφος έως την τρίτη μέρα. Μην τυχόν έρθουν λέει οι μαθητές του τη νύχτα και τον κλέψουν και έπειτα πούν στο λαό πως αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αυτό ήταν καθαρά μία παρέμβαση των γραμματέων και των φαρισαίων σε περίπτωση Αναστάσεως να εμποδίσουν την Ανάσταση να μην τη μάθει κανείς. Με την πρόφαση ότι οι μαθητές θα τον κλέψουν. Μα οι μαθητές έτρεμαν σαν τα ψάρια και είχαν απομακρυνθεί από τον Χριστό. Είδατε ποιοι μείναν κοντά του. Οι μαθήτριες. Και ο Ιωάννης και η μητέρα του. Κανείς άλλος. Γιατί τότε η τελευταία πλάνη θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Θεωρούσαν πλάνη την Ανάσταση, ενώ τελικά δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν μυστική και έφτασαν να δουν τον Αναστάντα τόσοι και άλλοι άνθρωποι μετά την Ανάστασή του και μαζί με αυτούς και όλοι εμείς πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού και είναι το πιο σημαντικό γεγονός της δικής μας πίστεως. Και ο Πιλάτος τους απάντησε «Σας δίνω φρουρά, πηγαίνετε και πάρτε όποια μέτρα ασφαλείας εσείς νομίζετε». Τους άφησε ελεύθερους. Αυτοί πήγαν στον τάφο και τον ασφάλισαν. Σφράγισαν την πέτρα και άφησαν και τη φρουρά εκεί. Ύστερα θα αναφερθούμε στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού μη ξέροντας το πώς ακριβώς. Εδώ ο Ευαγγελιστής δεν περιγράφει την Ανάσταση. Γι' αυτό και η ορθή απεικόνηση της Ανάστασης είναι η εικόνα της Εισάδου Καθόδου. Είναι ακριβώς από πάνω μας. Ο Χριστός κατεβαίνει στον Άδη. Υπάρχει και άλλη μία απεικόνηση που βλέπουμε τον Χριστό να βγαίνει από τον τάφο. Αυτό είναι μια ζωγραφική απεικόνηση που ελεύθερα ο κάθε ζωγράφος, αγιογράφος, το έκανε μόνος του. Είναι γεγονός δηλαδή της δικής του σκέψεως, από τη δική του πίστη. Δεν είναι το γεγονός όπως το έζησε, γιατί κανείς δεν ήταν εκεί να δει την Ανάσταση του Χριστού ακριβώς την στιγμή που έγινε. Μετά το Σάββατο, τα ξημερώματα της επόμενης μέρας, τρίτη μέρα δηλαδή, η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, άλλη Μαρία όπου αναφέρεται είναι η Παναγία, ήρθαν να δουν τον τάφο του Ιησού με σκοπό να του αλλάξουν τα ενδύματα, να τον ξαναπεριποιηθούν. Ξαφνικά λέει εδώ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έγινε ένας μεγάλος σεισμός, γιατί ένας άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό, ήρθε, κύλησε την πέτρα από την είσοδο και καθόταν πάνω της. Η όψη του αγγέλου αυτού ήταν σαν αστραπή και τα ρούχα του ήταν ολόλευκα σαν το χιόνι. Τόσο τον φοβήθηκαν οι φρουροί που άρχισαν να τρέμουν και έγιναν σαν νεκροί. Ο άγγελος είπε στις γυναίκες «Εσείς μη φοβάστε. Ξέρω ποιον γυρεύετε. Ψάχνετε τον Ιησού», τους λέει, «τον σταυρωμένο». Τον εσταυρωμένο. «Δεν είναι εδώ, γιατί όπως το είπε, αναστήθηκε κενός ο τάφος». Ο άγγελος είναι απ' έξω, αφού έχει κυλήσει τον λίθο. Άδειος ο τάφος. Μέσα στον τάφο έχουν μείνει μόνο τα ενδύματα που είχαν τυλίξει τον Χριστό και το κάλυμα της κεφαλής στο σουδάρι. «Ελάτε», τους λέει, «να δείτε το μέρος όπου βρισκόταν το σώμα του Ιησού». «Τρέξτε όμως ταυτόχρονα», τους λέει, «γρήγορα και πείτε στους μαθητές του ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς και πηγαίνει πριν από σας να σας περιμένει στη Γαλιλαία. Εκεί θα το δείτε». Αυτά είχα να σας πω.
Οι μαθήτριες τρέχουν φυσικά προς τους μαθητές. Άλλος Ευαγγελιστής λέει ότι πείτε στους μαθητές, τους υπολείπους και τον Πέτρο ιδιαιτέρως, επειδή είχε αρνηθεί τον Χριστό, τον καλεί ιδιαίτερα στο ραντεβού τους μετά την Ανάσταση. Οι γυναίκες βγήκαν γρήγορα από τα μνήμα με φόβο και με χαρά μεγάλη. Φόβος γιατί είχαν στρατιώτες και είχαν και τρομοκρατηθεί ακόμη και για τα πιο απλά, πως τα κουνούσαν τον ογκόλιθο που είχαν βάλει στην είσοδο για να φράξουν το μνήμα. Και τρέχουν να πούν τα νέα στους μαθητές. Τρέχοντας να φτάσουν, λέει, να φτάσουν προς τους μαθητές και να μεταφέρουν τα νέα, τη συναντά ο Ιησούς και είπε σε αυτές «Χαίρετε». Αυτός είναι ο αναστάσιμος χαιρετισμός από το στόμα του Χριστού. Χαίρετε. Να χαίρεστε πάντα, να έχετε χαρά. Αυτές τον πλησίασαν, έπεσαν στα πόδια του και τον προσκύνησαν. Τότε, λέει σε αυτές ο Ιησούς, μη φοβάστε. Πηγαίνετε να πείτε στους αδερφούς μου να φύγουν για τη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν. Πριν από τους μαθητές δηλαδή, τον συνάντησαν η μητέρα του και η Μαρία η Μαγδαληνή που είχαν πάει και κατά τον άλλον Ευαγγελιστή και οι υπόλοιπες μυροφόρες που είχαν πάει στο μνήμα. Όταν έφυγαν οι μαθήτριές του οι γυναίκες, μερικοί από τους φρουρούς πήγαν στην πόλη και ανέφεραν όλα όσα έγιναν στους αρχιερείς. Οι αρχιερείς φώναξαν και τους πρεσβυτέρους και έκαναν συμβούλιο και αποφάσισαν. Τι κάνουν? Δίνουν πολλά χρήματα στους στρατιώτες και τους λένε «Να πείτε πως τη νύχτα που εμείς κοιμόμασταν ήρθαν οι μαθητές του και τον έκλεψαν. Και αν αυτό φτάσει στα αυτιά του Ρωμαίου διοικητή, εμείς θα εντοπίσουμε και θα σας απαλλάξουμε από κάθε ευθύνη». Οι στρατιώτες πήραν τα χρήματα και έκαναν όπως τους δασκάλεψαν. Έτσι κυκλοφόρησε αυτή η φήμη στους Ιουδαίους έως σήμερα. Προσπάθησαν να κρύψουν το γεγονός της Αναστάσεως, βάζοντας τους στρατιώτες να ψευδορκίσουν αν χρειαστεί, να πούν ψέματα και να ψευδομαρτυρήσουν ότι δεν είδαν τι ακριβώς έγινε. Ενώ δεν είδαν τον Αναστάντα να φεύγει, να ανασταίνεται, δεν τον είδαν οι στρατιώτες, είδαν όμως τον Άγγελο που κάθεται στην άκρη, εκεί που έχει κυλήσει τον λίθο, κάθεται πάνω στην πέτρα και τους μίλησε στις μαθήτρες. Όλα αυτά τα είδαν. Είδαν και τις μαθήτρες που ήρθαν με αρώματα και μοίρα να περιποιηθούν το σώμα και τελικώς έφυγαν άπραγες αφού δεν βρήκαν τον Χριστό μέσα στον τάφο, αλλά τον συνάντησαν ύστερα. Οι 11 μαθητές έφυγαν για τη Γαλιλαία, στο βουνό όπου ο Ιησούς τους είχε παραγγείλει να πάνε. Εκεί που είχαν δώσει τόπο συνάντησης, πηγαίνουν οι μαθητές για να συναντήσουν τον Χριστό. Και όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν. Μερικοί όμως είχαν αμφιβολίες. Ο Ιησούς τους πλησίασε και τους είπε «Ο Θεός, Πατέρας όλων, μου έδωσε όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Όλα είναι δικά μου, αφού είμαι ο δημιουργός του κόσμου. Και έτσι μπόρεσα και αναστήθηκα», είναι σαν να τους λέει. «Εγώ έχω δώσει τον θάνατο ως λύση στα προβλήματα των πρωτοπλάστων, επειδή παρήκουσαν τη δική μου εντολή και θα έμεναν αιώνιοι στο κακό, έδωσα τη λύση του θανάτου για να μην μένει ο άνθρωπος αιώνια στο κακό, αλλά να μπορεί όταν φεύγει μετανοημένος από τούτη τη ζωή να πηγαίνει προς την αιώνια ζωή και όχι την αιώνια κρίση, να πηγαίνει προς τον παράδεισο και όχι προς την κόλαση. Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη. Δεν υπάρχει περιορισμός. Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως καταγωγής φύλου και εθνικότητας, μπορούν να γίνουν
παιδιά δικά μου, αφού τους βαφτίσετε στο όνομα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα και εγώ θα είμαι μαζί σας έως τη συντέλεια του κόσμου. Αμήν. Αυτή είναι η τελευταία συνάντηση και τα τελευταία λόγια που τους είπε ο Χριστός επί γης. Έτσι κλείνει και το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Ας ευχηθούμε, αφού είμαστε και μέσα στο περιβάλλον της Αναστάσεως, μέσα σε αυτή την όμορφη περίοδο, η Ανάσταση του Χριστού να μην είναι απλά ένας λόγος του στόματος, αλλά στην Ανάσταση του Χριστού να πιστεύει η όλη η ύπαρξή μας και η καρδιά μας να εμπιστεύεται τον Αναστάντα Λυτρωτή. Αμήν.